κόνηση με δύο ακόμα εισάξεις που δουλέψα και εσένα. Πλέον άλλους δύο δεν του Παναγιώτη και το καινούργιο που θα έρθει. Νομίζω πως έχω βρεθεί, διότι και σε... στην ομάδα που αγωνιζόμουν στον Άρη ήμουν με τον Σιφά και τον Γιακούμποβιτς, οι οποίοι και αυτοί ήταν μεγάλοι τραυματοφύλακες και κάνουν μεγάλη καριέρα. Άρα αυτό μόνο καλό είναι για μένα και για την ομάδα, θεωρώ. Μάρκο, όταν ήρθε το καλοκαίρι και είχατε μια συζήτηση για το αν θα συνεχίσει αυτό το διαιτητές συμβόλαιο και τον όρο, υπήρχε αυτή η προοπτική ο Πάκος να πάρει και άλλο τραυματοφύλακα και προφανώς το γνώριζες. Μπορείς να μας αναλύσεις το σκεπτικό, γιατί δεν είναι εύκολο να μένει κάποιος κάπου που ξέρω ότι δεν θα είναι σίγουρα ο βασικός, μπορεί και δεύτερος. Δεν πειράζει καθόλου αυτή η λογική, διότι αυτή η λογική δημιουργείται μέσα από εσάς κατά κύριο λόγο, διότι εσείς είστε αυτοί που βγάζετε προς τα έξω αν εγώ θα είμαι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο και πραγματικά όταν ένας άνθρωπος δουλεύει δεν μπορεί να φοβηθεί τίποτα. Και πραγματικά δεν έχω κανένα θέμα και δεν φοβάμαι τίποτα. Φετινή στόχη σίγουρα συμφανίζονται με την ομάδα. Η ομάδα δείχνει ότι μέρα με τη μέρα ανεβάζει επίπεδο, δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα θέλει να πάει και να φτάσει ψηλά. Και όταν προπονούμε καθημερινά, νομίζω ότι κάθε μέρα οι στόχοι αλλάζουν και πάντα κοιτάς προς το καλύτερο. Όχι, από μια εξαιρετία δεν έχει ξεκάθαρο νούμερο. Για πολλούς λόγους. Αυτός ήταν ένας λόγος που σου έδωσε σε διπλό κίνητρο να μην σε απαλέψεις. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχω κίνητρα σαν άνθρωπος και σαν αθλητής και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα μου το δίνει σε μεγάλο βαθμό. Όταν είμαι υγιής πραγματικά δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Ξέρω ότι ποιος είμαι, ξέρω ότι να πατάω στα πόδια μου και πίστεψε με μέσω δουλειάς όλα ανατρέπονται και όλα θα κερδίζεις. Άρα είναι ένα πολύ καλό σκαλοπάτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα και πραγματικά θα παλέψω για να καθιερωθώ. Άμα θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο το πώς βιώνεις εσύ την προετοιμασία με τον κύριο Ήλιτς και τις αλλαγές που έχει φέρει από τότε που ήρθε στην ομάδα και από την περασμένη χρονιά. Νομίζω ότι η ομάδα με τον κύριο Ήλιτς έχει βρει μια ηρεμία, μια συνοχή. Όλοι δουλεύουν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Καθημερινά το βλέπουμε αυτό. Και αυτό σίγουρα είναι κερδισμένη όλη στην ομάδα. Και πρωτίστως ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και τα αποτελέσματα δείξαν αυτό το πράγμα, γιατί η ομάδα βρήκε ηρεμία και η δουλειά που κάνουμε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θέλεις να μας κάνεις έναν απολογισμό για σένα, ουσιαστικά από την ώρα που ήρθες στο ΠΑΟΚ και μέχρι τώρα. Ναι. Πώς έχουν πάει τα πράγματα, αν είδες το καλύτερο δυνατό, αν νομίζω ότι αδικήθηκες, αν νομίζω ότι σε έχουμε κρίνει αυστηρά, οτιδήποτε. Εντάξει, εσείς είστε εδώ πέρα για να κρίνετε και είναι αυτή η δουλειά σας. Αλλά βλέπετε ότι όσο με διώχνετε, τόσο μένω εγώ. Άρα μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι και. Κτίθεστε. Είναι και λίγο προκλητικό. Τώρα, εγώ ήρθα σε μια ομάδα η οποία πραγματικά για μένα είναι τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είμαι εδώ πέρα γιατί θέλω να είμαι εδώ πέρα. Αυτή ήταν η ομάδα που ήθελα να βρίσκομαι. Ήρθα σε μια περίοδο που η ομάδα υπήρχε πάρα πολύ αναταραχή εκείνη την περίοδο. Άλλαζαν προπονητές, φεύγαμε. Άλλαζαν πόστα, άλλαζαν τεχνικοί διευθυντές, υπήρχε ένα θέμα. Ήμουν και λίγο άτυχος διότι σε ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο είχα τραυματίσει τον ώμο μου που πολλοί δεν το γνωρίζαν εκτός της ομάδας και ουσιαστικά προπονούμουν και αγωνιζόμουν με πόνο. Αλλά όλα αυτά τα έχω αφήσει πίσω. Έκανα κάποια καλά παιχνίδια, έκανα κάποια μέτρια, αλλά έτσι είναι η θέση του τραυματοφύλακα, έτσι είναι η θέση του αθλητή. Δεν πρέπει να τα παρατάς και τώρα που πλέον δεν έχω κανένα πόνο και καμία ενόχληση νομίζω ότι βρίσκω ξανά τα πατήματα μου αυτά που ήθελα να... σαν Μάρκος. Μάρκο, αυτός ο ανταγωνισμός που θα υπάρχει με την παρουσία του Σέβου και του τερματοφύλακα πόσο μπορεί να βοηθήσει και εσένα αλλά και γενικότερα το κομμάτι του τερματοφυλάκου που πάω. Προσωπικά, εμένα με εξητάρει να ξεκινάω την προπόνησή μου και να ξέρω ότι θα έχω να αντιμετωπίσω δύο τραυματοφύλακες, ίσως και παραπάνω, οι οποίοι είναι άξιοι και πολύ καλοί τραυματοφύλακες. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό να κερδίσω και μέσα από τη δική μου δουλειά και την άλλη δουλειά των υπολείπων τραυματοφυλάκων να κερδίσει η ομάδα. Άρα, νομίζω ότι μόνο θετικό είναι για μένα. Επειδή έζησε
αυτό εξάνει την πίεση στον πάγκο, δηλαδή, και είπε για μίληση για αναταραχή κτλ. Πολλοί συμπαίκτες στέκονται στο γεγονός ότι με τον Τούντορ ήμασταν μπερδεμένοι, ενώ τώρα με τον Ήμιτς υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Το διέκρινες και εσύ αυτό. Και τι δεν πήγε καλά, πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έσωσε τη χρονιά με την πρωτιά στα play-off, ουσιαστικά απογοήτευσε και ήταν μια αποτυχημένη χρονιά. Να ξεκινήσω από τον κύριο Τούντορ, ο οποίος ήταν προπονητής όταν ήρθα εγώ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ αξιόλογος σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, αλλά κάποια στιγμή ίσως να χάθηκαν λίγο ισορροπίες μες στην ομάδα. Αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω που συνέβη, διότι ήρθα τελευταίος εγώ στην ομάδα, δεν ξέρω και πάρα πολλά πράγματα. Συνεργάστηκα για λίγο καιρό μαζί του, αλλά εκτός ότι είχαμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς εκείνο το διάστημα, νομίζω ότι λίγο η ομάδα είχε χάσει την ισορροπία της. Με την έλευση του κύριου Ήβιτς, ο κάθε αθλητής έπαιζε στη θέση του. Ήταν πιο ορθολογικό τα σχήματα που ακολουθούσαμε και νομίζω ότι η χρονιά έκλεισε τελικά επιτυχώς παρά το γεγονός ότι είχαμε βρεθεί πολύ πίσω στο πρωτάθλημα. Είπες ότι δεν σε φοβίζει τίποτα, δεν σε προβληματίζει ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, θεωρείς ότι είναι για καλό. Το ποιος θα παίξει τελικά από εσάς στους τερματοφύλακες έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά στην προπόνηση ή έχει να κάνει και με το πόσο αντέχει ο καθένας από εσάς την πίεση? Γιατί κακά τα ψέματα, η πίεση ειδικά για τον τερματοφύλακα είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα παίζουν όλα σημαντικό ρόλο. Δεν μπορώ να ξέρω το κάθε παιδί πώς σκέφτεται και πώς αισθάνεται μέσα του. Εγώ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που νιώθω σωματικά καλά, νιώθω και ψυχολογικά πολύ καλά. Και η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Είναι πάνω από 50 παιχνίδια δίνει η ομάδα του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο. Ας ευχηθούμε φέτος να είναι λιγότερα. Μακάρι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να είναι λιγότερα, αλλά τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά και πρέπει να υπάρχει ένας συγκίνητος ανταγωνισμός, ώστε και όλοι οι τραυματοφύλακες ακόμα μπορεί να χρειαστούν μέχρι το τέλος της χρονιάς να παίξουν κάποια παιχνίδια. Άρα, ξαναλέω ότι μόνο καλό κάνει αυτό το πράγμα και πραγματικά εμένα με φτιάχνει. Δύο ερωτήσεις σύντομες. Αν κρατάς κάτι την περσινή σεζόν και αν θα ήθελες να παρακολουθείς το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΣ, να του δεις. Ναι, να ξεκινήσω από το πρώτο του ΠΑΣ. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ στα παιδιά καλή επιτυχία. Τους εύχομαι μέσα στην καρδιά μου ότι καλύτερο. Έζησα 2,5 υπέροχα χρόνια εκεί πέρα. Αγάπησα την ομάδα και αγαπήθηκα πάρα πολύ. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και πραγματικά τους εύχομαι μέσα στην καρδιά μου να επιτύχουν την πρόκριση. Άμα καταφέρω να το δω, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Από την περσινή χρονιά του ΠΑΟΚ νομίζω ότι κατά κύριο λόγο κρατάω το τελείωμα της ομάδας, διότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας που στα play-off δεν ιτηθήκαμε από καμία ομάδα και δείξαμε χαρακτήρα και νομίζω ότι αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι δεν αξίζαμε να βρισκόμαστε τόσο πίσω στο πρωτάθλημα και ότι αν είμαστε ήρεμοι και δουλεύουμε, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολύ σπουδαία πράγματα. Πώς έχει η πρώτη σου δικό σου από την άσκο σε εσές που έχουν έρθει? Νομίζω ότι όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι πολύ σοβαρές, πολύ αξιόλογες. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν ποιότητα και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Ως τώρα, όλα τα παιδιά νομίζω έχουν δεθεί και με το σύνολο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άκουσα που είπες πριν για τον τραυματισμό που είχες στον νόμο. Θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισες από την ώρα που ήταν στον ΠΑΟΚ και αν σε αυτή τη δυσκολία που θα αναφέρεις όσο πλέον σημαντική, πέρα από τον εαυτό σου, ποιους είχες δίπλα σου να σε βοηθήσουν για να την αντιμετωπίσεις? Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν κάνεις προπόνηση ή αγωνίζεις σαν τραυματοφύλακας και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα δύο σου χέρια και υποφέρεις από τον πόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν μπορείς πραγματικά να βγάλεις τον εαυτό σου στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ανταπεξήλθα πολύ καλά στα παιχνίδια, ακόμα και με αυτή την μεγάλη ενόχληση που είχα. Και σίγουρα το team των ιατρών που με βοήθησαν και τον προπονητών που γνώριζαν το πρόβλημά μου ήταν από πάνω μου, ξέρανε ότι είχα ένα μεγάλο θέμα, αλλά παρόλα αυτά βοήθησαν στο να μην έχω κανένα θέμα με την προπόνησή μου και να προσπαθήσω όσο δυνατόν καλύτερα να φέρω το χέρι μου σε μια κατάσταση θετική. Το σαν βαθμό δυσκολία στο προβλητής πιο ψηλά και από το θέμα της προσαρμογής όταν αλλάζεις περιβάλλον μιας ομάδας και πας σε μια τέτοια ομάδα από τις ιδεότητες? Δεν είχα κανένα θέμα προσαρμογής. Ήξερα ότι ερχόμουν σε μια ομάδα που κρίνει αυστηρά. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα που μου αρέσει.
Και νομίζω ότι είναι και ωραίο αυτό το πράγμα να πηγαίνεις σπίτι σου και να αισθάνεσαι ότι πραγματικά σήμερα δούλεψες και μπήκες σε μια διαδικασία να σε κρίνει ο κόσμος. Στο τέλος αυτό φαίνεται. Ο απολογισμός γίνεται στο τελείωμα και αν πραγματικά έχεις δώσει τον εαυτό σου όλο, το παίρνεις σε χειροκρότημα, το παίρνεις ανταμοιβή. Να είστε καλά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, το λες, ξαναλές, είναι ότι κάπου σαν να βγαίνει ένα παράπονο για την κριτική που δέχτηκες. Θεωρείς ότι κάπου υποτιμήθηκε ο ρόλος σου, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο που μπορεί, ας πούμε, να θεωρείς ότι σε αδείξαν οι δημοσιογράφοι και πέρασε μια λανθασμένη εικόνα προς τα έξω? Δεν νομίζω ότι με αδείξαν οι δημοσιογράφοι σε κανένα τέτοιο. Νομίζω ότι δεν έχετε γράψει ποτέ για μένα ότι ήμουν κακό σε ένα κάποιο παιχνίδι, ότι έκανα κάτι κακό. Απλά το γεγονός ότι μετά από ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεχόμουν όλη την κριτική εγώ ότι φεύγω από την ομάδα, ότι είμαι πλέον ξένο σώμα από την ομάδα και όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν λίγο άδικο προς τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά δεν βγήκα να μιλήσω, γιατί θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να λες και πάρα πολλά και νομίζω ότι δεν χρειάζονταν τόσο... Τι να πω, να φαίνεται τόσο σίγουρο. Ναι, τόσο σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και πραγματικά να συμβεί το εντελώς αντίθετο. Χθες ο Κοροβέτσης είπε θα προτιμούσα τη Φενέρ. Εσύ έχεις προτίμηση από τις 5 πιθανές αντιπάλους και αν διακρίνεις ότι στις 26 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να βγάλει στο γήπεδο αυτά που δουλεύετε σε ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι. Δεν έχω καμία προτίμηση αντίπαλο. Περιμένω να γίνει κλήρωση. Να δούμε τον αντίπαλό μας, να δούμε τις αδυναμίες και τα προτερήματά του και πιστεύω ότι στις 26 του μηνός θα είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Έχουμε δει πολλά βίντεο από όσα βγάζει η ΠΑΕ που είσαι στον πάγκο και στην ώρα του αγώνα έτσι και φωνάζει και το ζει κτλ. Σ' ακούμε να η δική σου φωνή ακούγεται πιο πολύ. Έτσι είναι ο Βελίδης, έτσι πρέπει να είναι ένας θανατοφύλακας. Πώς το εξηγείς, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Να σα πω την αλήθεια, δεν έχω βρεθεί και πάρα πολλές φορές στον πάγκο για να ξέρω πώς είναι. Αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Νομίζω ότι είμαι λίγο έντονος σαν χαρακτήρας. Το βγάζω προς τα έξω. Θέλω να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να τους βοηθάω σε κάθε στιγμή ώστε να δίνω το 100% ώστε στο τέλος να πανηγυρίζω μια σπουδαία νίκη. Να κάνω μια ερώτηση προσωπική. Παρακαλώ. Επειδή όντως είσαι έντονος χαρακτήρας και είσαι και έντονος προσωπικότητα και φαίνεται αυτό από όλες τις ομάδες που έπαιξες, τελικά αυτό το ποδόσφαιρο κάνει καλό ή κακό? Κυρίως το να λες αυτό που σκέφτεσαι, γιατί εσύ λες αυτό που σκέφτεσαι. Δεν ξέρω αν κάνει καλό ή κακό. Άμα δεν έκανα αυτό το πράγμα, δεν θα ήμουν ο χαρακτήρας μου. Δεν θα ήμουν η προσωπικότητά μου, θα ήμουν κάποιος άλλος. Εγώ δεν κρύβομαι ποτέ. Ό,τι είναι να πω, το λέω. Ποτέ δεν προσπαθώ να θίξω κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου ποτέ. Ούτε εγώ πιστεύω ότι από εσάς μόνο κέρδος έχω να πάρω. Δεν είμαι αντίθετός σας. Απλά να πιστεύω ότι αυτή η κριτική που γινόταν ότι θα φύγω από την ομάδα σε μια περίοδο που δεν αγωνιζόμουν καν. Νομίζω ότι ήταν λίγο. Δεν παρκούσε τέτοιο. Άδικο. Ήταν λίγο άδικη. Επειδή έχεις μπροστά σου πιο κοντά τους στόπερ έτσι, και τους αμυντικούς, η Μαλετζάρη και η Χατζησαρία τους γνωρίζουν. Υπάρχει τώρα ο Κρέσπο, υπάρχει και ένα παιδί το οποίο δούλεψε πολύ καλά στη Βέρεια, ο Κούγκουρας. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσεις αυτούς τους δύο, τα δύο νέα πρόσωπα, δηλαδή και τον Κρέσπο και τον Κούγκουρα, σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις που είστε μαζί. Να ξεκινήσω από τον Μπούγκουρα. Νομίζω ότι το παιδί έχει έρθει με πάρα πολύ διάθεση για δουλειά. Φαίνεται καθημερινά στην προπόνηση. Σε κάθε φάση δίνει το 100%. Πηγαίνει πολύ μαχητικά στον αντίπαλο. Και φαίνεται ότι όλο το μέλλον είναι μπροστά του. Πραγματικά έχει... ξέρει πάρα πολύ καλά τη θέση. Φαίνεται ότι χειρίζεται και πολύ καλά την μπάλα. Και νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι, το μέλλον είναι μπροστά του. Για τον Κρέσπο φαίνεται ότι το παιδί έχει μεγάλη ποιότητα. Ήρθε λίγο πιο αργά στην προετοιμασία. Ακόμα δεν μπορώ να τον κρίνω 100%, αλλά και αυτός φαίνεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με την ποιότητά του θα δώσει μεγάλη βοήθεια στα μετώπιστεν. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο. Ο Γλύκος δεν είναι ο φυλάκας είναι. Και τι άνθρωπος είναι, γιατί κάποια στιγμή είπες ότι έρχομαι αντιμέτωπος με τον φυλάκας. Και σε αυτό είχα ασκηθεί κριτική και σε αυτό είχα ακούσει πολλά. Μέχρι να φτάσει στο σημείο, ίσως να δώσει την πρόκληση του ΠΑΟΚ στο Champions League. Αντιμέτωπος εννοώ στην προπόνηση, όχι. Ναι. Ο Παναγιώτης είναι ένας εξαιρετικός τροματοφύλακας πρώτα απ' όλα, γιατί το έχει αποδείξει τόσα χρόνια που είναι στην ομάδα. Κάθε χρόνο που του ζητηθεί, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και σαν άνθρωπος, νομίζω ότι έχω να πω τα καλύτερα, γιατί είμαι καθημερινά μαζί, δουλεύουμε μαζί, λέμε τις εντυπώσεις μας, λέμε τις σκέψεις μας.
πραγματικά δεν έχω να πω το παραμικρό. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας.